Γεια σας! Σας είχα πει ότι θα σκουρίνω τα μαλλιά μου και τελικά το έκανα. Είναι ένα καστανό-ξανθό θα το έλεγα, αλλά σκούρο-καστανό-ξανθό και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλλαγή. Φυσικά δεν είναι το φυσικό μου χρώμα. Το φυσικό μου χρώμα είναι ένα σκούρο-καστανό-ποντικό-μαύρο. Αλλά προσωπικά μου αρέσει πολύ η αλλαγή, για φθινόπωρο χειμώνα πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, τουλάχιστον για εμένα. Βέβαια έχει αρχίσει και πετάει λίγο το ξανθό από μέσα, έχει ποτίσει αρκετά η βαφή τόσα χρόνια ξανθιά. Επειδή όμως έχω μπει σε ένα έτσι mood πειραματισμού, πείτε μου εάν θα σας άρεσε να κάνω κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάποιο άλλο χρώμα. Σε κόψιμο όχι τόσο πολύ, αυτή τη στιγμή είναι στο μήκος που μου αρέσει, οπότε περισσότερο στο χρώμα θέλω να δω. Θα περάσω τώρα στο κυρίως βίντεο, το οποίο είναι ένα haul. Είναι πράγματα τα οποία αγόρασα αυτές τις τελευταίες μέρες, εκτός από ένα που το είχα πάρει κάποιες εβδομάδες πριν. Είναι και fashion και beauty, οπότε θα δείτε μπερδεμένα πράγματα. Και θα ξεκινήσω με μία τσάντα, την οποία σας την είχα δείξει και στο Instagram όταν την πήρα. Είναι το μόνο πράγμα το οποίο το είχα πάρει πιο πριν και δεν το πήρα αυτές τις μέρες. Είναι από την Axel, έχει μακρύ λουράκι, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι τσάντες. Και ο λόγος που την πήρα ήταν ουσιαστικά γιατί έχει αυτές τις χρυσές λεπτομέρειες που μου άρεσαν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό και μπορεί να μην φάνηκε στη φωτογραφία στο Instagram, αλλά αυτή η τσάντα δεν είναι matte η υφή της, είναι πιο έτσι γυαλιστερή, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι από την Axel, νομίζω σας το είπα, έκανε 45 ευρώ και λογικά μπορείτε να την βρείτε τώρα και στα καταστήματα τα φυσικά, αλλά νομίζω ότι την είδα και στο online κατάστημα, πάρα πολύ βολική, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετά από H&M πήρα ένα ζευγάρι μποτάκια και είναι αυτά τα ankle boots. Είναι καφέ, suede το ύφασμά του, πάρα πολύ ωραίο και πολύ μαλακό και έχουν ένα μεγάλο λάστιχο, δεν έχουν κάποιο φερμουάρ. Και το τακούνι του είναι αρκετά ψηλό, είναι 8 πόντους, αλλά επειδή είναι πολύ χοντρό, είναι και πολύ άνετο. Ήθελα τέτοια μποτάκια, έψαχνα πάρα πολύ καιρό τέτοια μποτάκια σε πολλά μαγαζιά και online και δεν έβρισκα ακριβώς αυτό που ήθελα. Συνήθως έβρισκα μαύρα μποτάκια και μαύρα μποτάκια έχω ήδη 3 ζευγάρια, οπότε είπα να πάω σε κάτι εκτός του μαύρου. Μου άρεσαν πάρα πολύ, αυτά κάνουν 30 ευρώ, νομίζω υπάρχουν ακόμα στα καταστήματα, εγώ τα πήρα την προηγούμενη εβδομάδα και είναι πάρα πολύ άνετα, φοριούνται κάθε μέρα, αλλά μπορείτε να τα φορέσετε και βράδυ επειδή έχουν το τακούνι, καταπληκτικά. Και το τρίτο fashion κομμάτι που πήρα είναι αυτό το pullover που φοράω, είναι ένα chunky pullover και αυτό είναι από τα H&M, έρχεται σε ένα έτσι μουσταρδί χρώμα και είναι πλεκτό. Μουσταρδί και τέτοια χρώματα γενικά εγώ στην ντουλάπα μου δεν έχω και ήθελα πάρα πολύ να πάρω κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ζεστό, πάρα πολύ μαλακό και πολύ άνετο. Έκανε 20 ευρώ και πιστεύω ότι αξίζει με το παραπάνω τα λεφτά τους. Και το είχε και σε άλλα χρώματα, το είχε σε άσπρο, το είχε σε ένα ροζ κουφετί, το είχε σε γκρι νομίζω και σε κόκκινο, πρέπει να το είχε σε αυτά τα χρώματα μόνο και σε αυτό. Και προχωράω σε πιο beauty πράγματα. Το πρώτο είναι ένα άρωμα που πήρα, είναι από το Zara και λέγεται Oriental και είναι το πρώτο μου άρωμα από Zara, δεν έχω ξαναπάρει ποτέ γιατί ήμουν λίγο snob. Είχα βγει με τη φίλη μου τη Βάσο, είναι blogger και εκείνη, το blog της είναι το Princess World, νομίζω θα το έχω από κάτω. Και μου το έδειξε, το είχε στη τσάντα της και το μύρισα και πραγματικά το ερωτεύτηκα. Είναι ένα πάρα πολύ γλυκό και ζεστό άρωμα, αλλά θα έλεγα ότι είναι και πολύ sexy. Είναι πιστεύω το πιο sexy άρωμα που έχω στη συλλογή μου αυτή τη στιγμή και μυρίζει καταπληκτικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ και η συσκευασία του, πήρα τη μικρότερη συσκευασία στα 30 ml, η μεγαλύτερη νομίζω ήταν στα 100, ήταν πάρα πολύ μεγάλη και χοντροκομμένη και δεν μου άρεσε, ενώ αυτή πιστεύω ότι για την τσάντα είναι καταπληκτική. Πηγαίνετε και μυρίστε το, ειδικά αν σας αρέσουν τα γλυκά αρώματα, πιστεύω ότι θα σας αρέσει. Στο δικό μου δέρμα κρατάει αρκετά και ήταν μια πολύ καλή επιλογή πιστεύω, έκανε 6 ευρώ αυτό το μπουκαλάκι, για το μεγάλο δεν ξέρω, αλλά για την τσάντα πιστεύω ότι βολεύει πάρα πολύ. Η επόμενη αγορά ήταν το Brow Drama από τη Maybelline, είναι ουσιαστικά μια μάσκαρα που
κρατάει στη θέση του τα φρύδια σας. Έρχεται σε αυτό το πολύ περίεργο σχήμα, το οποίο πηγαίνει έτσι πολύ στρογγυλό και μετά ίσιο. Σκάμου το πήρε η Μαρία το κανάλι της είναι το Tooth Fairy Guardi. Το έχει πάρει ήδη εκείνη 3 φορές και το συνέστημα είναι ανεπιφύλακτο, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω κι εγώ. Το πήρα λοιπόν στην απόχρωση medium brown, γιατί δεν ήθελα να δώσει χρώμα στα φρύδια μου. Υπάρχει και η απόχρωση dark, η οποία είναι πιο σκούρα. Τα φρύδια μου είναι πολύ πυκνά και είναι πολύ μακριές οι τρίχες και γενικότερα είναι λίγο ανεξέλεγκτα. Οπότε ή θα χρησιμοποιούσα κάτι τέτοιο ή θα χρησιμοποιούσα μία μάσκαρα διάφανη, που νομίζω έχει essence, αλλά η Μαρία έλεγε ότι δεν είναι τόσο καλή, οπότε πήγα στο Brow Drama. Το έχω βάλει ήδη 4 φορές από τότε που το πήρα και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι λίγο δύσκολο στο να βγει στο ντεμακιγιάζ, αλλά τα φρύδια σας τα κρατάει στη θέση τους, δεν κουνιούνται καθόλου. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη μέχρι στιγμής, θα δούμε και πώς θα πάει στη συνέχεια. Ύστερα πήγα στην Essence, ήθελα να πάρω κάποια μολύβια χιλιών, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται στα stand τους. Δηλαδή πήγα και στο χόντος της Γλυφάδας, αλλά και στο χόντος της Ερμού και δεν είχε τίποτα. Ήθελα να πάρω και το top coat, δεν το είχε. Από μολύβια χιλιών σχεδόν δεν είχε τίποτα. Πήρα μόνο αυτό το transparent, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα διάφανο μολύβι χιλιών. Μπορείτε να το βάλετε με οποιοδήποτε κραγιόν φοράτε και αποτρέπει το feathering, ουσιαστικά όταν πηγαίνει το χρώμα γύρω-γύρω από τα χείλη σας, αυτές τις λεπτές γραμμές που έχουμε όλοι. Είχα πάρει κάτι τέτοιο παλιότερα, διαβάζατε ειδικά το blog μου την εποχή που το είχα ξεκινήσει, το 1821. Είχα γράψει για ένα της Too Faced, το οποίο μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια μετά όταν το τελείωσα δεν το ξαναβρήκα, νομίζω το έκαναν discontinue, αλλά η λύση της Essence είναι πιστεύω αρκετά καλύτερη, ειδικά εάν λειτουργήσει αυτό το lip liner, πιστεύω ότι θα είναι καταπληκτικό, γιατί τα lip liner τους είναι μόνο 1,30 νομίζω, τίποτα. Αλλά γενικότερα τα μολύβια χιλιών της Essence μου αρέσουν πάρα πολύ και τα φοράω μόνα του συνήθως σαν κραγιόν. Γενικότερα όλα τα μολύβια χιλιών τα φοράω μόνο του σαν κραγιόν. Το έχω κάνει και σήμερα. Και επειδή ξέρω ότι θα ρωτήσετε, σήμερα φοράω το Red από τον Gore. Είναι καινούριο και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ κρεμμόδες. Αλλά και τη Essence τα μολύβια χιλιών είναι πάρα πολύ κρεμμόδη και τα προτιμώ. Θα σας δείξω επίσης 2 πραγματάκια που πήρα από το Zampi. Το πρώτο είναι το Garnier Fructis, το conditioner πυκνά και δυνατά. Σας είχα δείξει τον προηγούμενο μήνα το σαμπουάν από την ίδια σειρά. Το σαμπουάν το έχω δοκιμάσει και ο ισχυρισμός πυκνά και δυνατά πιστεύω ότι είναι λίγο άκερος, γιατί περισσότερο ισχύει το λία και απαλά, αλλά πήρα να δοκιμάσω και το conditioner γιατί μου άρεσε πάρα πολύ η μυρωδιά του σαμπουάν και το conditioner έχει ίδια μυρωδιά. Λέει ότι μυρίζει ρόδι, αλλά δεν θα έλεγα ότι μυρίζει τόσο πολύ ρόδι. Μυρίζει ρόδι με πασπαλισμένη άχνη ζάχαρη από πάνω, πολύ artificial, αλλά εμένα μου αρέσουν αυτές οι μυρωδιές, δεν ξέρω, είμαι λίγο περίεργη. Και πήρα και το Dove Purely Pampering Nourishing Body Oil με Shea Butter and Warm Vanilla. Δεν ξέρω γιατί Warm Vanilla, αλλά αυτό είναι ένα λάδι για το σώμα. Είναι πολύ ενυδατικό από ό,τι έχω ακούσει, δεν το έχω δοκιμάσει. Αλλά μυρίζει καταπληκτικά. Ελπίζω να είναι αρκετά ενυδατικό γιατί το δέρμα μου είναι πολύ ξηρό. Μπορώ να πω ότι μου αρέσουν τα λάδια σώματος, αν και προτιμώ σαν ενυδάτωση τα body butter, αλλά αυτό μυρίζει εξαιρετικά και θέλω πολύ να δω πώς θα πάει. Και είπα να σας δείξω και μια παραγγελία με Yankee Tarts που κάναμε μαζί με την κολλητή μου την Άγια. Θα έχω το blog της από κάτω, είναι nail art blog και πήραμε κάποια tarts τα οποία δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Yankee Tarts θα βρείτε και Yankee Candles γενικά θα βρείτε στην παρουσίαση που πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη γκάμα, στα public και σε κάποια Hondo Center. Εγώ πήρα αυτά τα 5. Τα 10 έκαναν κάπου στα 20 ευρώ που είναι μια πάρα πολύ καλή τιμή πιστεύω, επειδή αυτά δεν μπορούμε να τα βρούμε. Και αυτά που πήρα εγώ είναι το Wild Fig, που το Wild Fig υπάρχει σαν κερί στην παρουσίαση, το είδα, αλλά είναι limited edition. Το Black Coconut μυρίζει καταπληκτικά. Το Black Plum Blossom που μυρίζει και αυτό καταπληκτικά.
γενικότερα, αν σας αρέσουν έτσι οι γλυκές μυρωδιές, αυτά που σας έχω δείξει μέχρι στιγμής θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Το Cherries on Snow, το οποίο ήταν limited edition, δεν μπορείτε να το βρείτε ούτε σαν κερί. Και το Sparkling Lemon, το οποίο μυρίζει λεμόνι και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι πιο έτσι δροσερό. Γενικότερα μου αρέσει να παίρνω Tarts, γιατί αλλάζω τις μυρωδιές μου πάρα πολύ συχνά και δεν συμφέρει να παίρνω τα μεγάλα κεριά από Yankee Candles, γιατί είναι πανάκριβα, αλλά και αν πάρω 15-20 δεν ξέρω πού θα τα βάλω, οπότε παίρνω τα Tarts. Τώρα θέλω να πάρω και πιο χριστουγεννιάτικες έτσι μυρωδιές για να αρχίσω να καίω από Δεκέμβρη και μετά, τύπου Christmas cookie και τέτοια, που κάποια από αυτά νομίζω ότι μπορώ να τα βρω και στα public και στην παρουσίαση, θα δούμε όμως. Αυτά από μένα, εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!